Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Μας λέει ότι ένας άλλος τύπος κάρτας είναι η LAND, στην οποία έχει κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά να επεκτείνουμε την κλάση κάρτα με την εξή λειτουργικότητα, να έχει μέλος στο MANA, το οποίο είναι ένα είδο και μερικά άλλα κολοκύθια. Τέλος πάντων, πάμε, πάμε να φτιάξουμε την καινούργια μας κλάση, η οποία κλάση θα είναι η κλάση land. Θα επεκτείνει την κλάση card, την κληρονομή. Συνεπώς πηγαίνουμε και φτιάχνουμε το public μέρος, έτσι και επίσης φτιάχνουμε και το private μέρος. Κληρονομή από το μπαμπάτι στα τα χαρακτηριστικά όλα τα υπόλοιπα και είναι και με protected τρόπο, άρα τα έχουμε διορθώσει όλα αυτά, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Και στη συνέχεια τώρα να ορίσουμε τις μεταβλητές, τις καινούριε τις οποίες λέω ότι έχει. Πρώτη λοιπόν είναι το μάνα, το οποίο είναι ένα ή δύο, Ελαφρά καταχρηστικά θα πω ότι είναι ακέραιο μεταβλητή. Του δέσμευε λίγο παραπάνω χώρο, αλλά δεν πειράζει. Μετά έχει επίση μια περιγραφή, το οποίο θα είναι επίση ένα string, string description α πούμε. Και μετά έχει και μια μεταβλητή τάπη, η οποία δείχνει αν έχουμε χρησιμοποιήσει ή όχι την κάρτα στο συγκεκριμένο γύρο καταλαβαίνω από αυτό που λέει ότι ή έχω χρησιμοποιήσει ή δεν έχω, άρα λοιπόν αυτό είναι true false, άρα λοιπόν πρέπει να είναι μια μπουλή αν μεταβλητή. Συνεπώ πηγαίνω και του λέω ότι έχει και μια μπουλή μεταβλητή, την οποία τη λένε tap. Εντάξει. Τώρα, στη συνέχεια μας λέει να κατασκευάσουμε στη μέση τις εξής κάρτες, εννοείται τώρα ότι πρέπει να πάω να φτιάξω τα γνωστά. Δηλαδή πρέπει να του φτιάξω ένα constructor και α του κάνω και καμία υπερφόρτωση εκτύπωση, δεν το ζητάει. Αλλά για να κατασκευάσω σίγουρα χρειάζομαι τον constructor. Συνεπώ πηγαίνω και φτιάχνω ένα constructor, θα το πω land. Θα παίρνει σαν όρισμα όλα τα προηγούμενα τα οποία αφορούν τη βασική λειτουργικότητα μια κάρτα και επίσης θα παίρνει και σαν όρισμα αυτά τα οποία αφορούν πλέον τη συγκεκριμένη κλάση, δηλαδή θα έχει ένα int in mana, ε, θα έχει επίσης και ένα string το οποίο θα είναι το int desk και επίσης θα έχει και μία boolean μεταβλητή, η οποία boolean μεταβλητή θα είναι το int tap. Εντάξει, οπότε ορίσαμε πάλι όλη τη λειτουργικότητα της συνάρτης κλάση μου. Να τα παίρνει όλα αυτά απόξω. Πάμε λίγο πιο κάτω να ορίσουμε τώρα και αυτές τις μεθόδους. Ε, συνεπώς, πάλι κατά γνωστά, να βάλουμε πρώτα απ' όλα τον τελεστή επίλυσης εμβέλειας, να βάλουμε επίσης ανωκατοτελεία εδώ, να πάμε και να διοχετεύσουμε στο Constructor της κλάσης Card όλα τα κολοκύθια τα οποία την αφορούν. Συνεπώς, έχωσα και όλα αυτά και αμέσως μετά πάμε εδώ να κάνουμε και την αρχικοποίηση των δεδομένων πια της κλάσης land. Mana, λοιπόν είναι το in mana. Έχουμε επίσης το description είναι το in description και έχουμε και το tap ότι είναι ίσο με το in tap. Ωραία, τα βάλαμε και όλα αυτά και τώρα μπορούμε να πάμε και να κάνουμε και μια υπερφόρτωση της εκτύπωσης, όπως απαιτείται άλλωστε. Τα συζητήσαμε για τις φιλικές κλάσεις, νομίζω σου είναι αυτή η πληροφορία καλά με στον εγκέφαλο. Του χώνουμε ότι Παίρνει σαν όρισμα μία κάρτα και κάνει τη δουλειά του και πηγαίνω τώρα εδώ και του ορίζω τι ακριβώς θα γίνεται. Πάλι κατά τη στοιχεία με πριν θα πάρω τον κώδικα της εκτύπωσης από εδώ, θα τον εχώσω εδώ και αμέσως μετά θα τυπώσουμε τα καινούργια δεδομένα, το οποίο είναι το μάνα το οποίο βάζει αυτή η κάρτα, επίση είναι η περιγραφή την οποία φτιάχνει ε, και τέλος έχουμε και το ε, το, τι είναι αυτό το τρίτο, είναι το tap, αν είναι true ή false. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα βέβαια, εντάξει, γιατί με το true ή false δεν μπορούμε να τυπώσουμε κατευθείαν τη μεταβλητή, θα μας βγάλει 0,1 και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα αισθητικό. Συνεπώς να το αφήσουμε λίγο έτσι, εντάξει, και να του κάνουμε μια διόρθωση όσον αφορά την εκτύπωση. Και να κάνουμε ένα if else, δηλαδή να πάμε να του πούμε ότι αν το write.tap είναι true, έτσι, τότε πηγαίνω και του λέω να πάει να τυπώσει left, μικρότερο, μικρότερο, και του λέω να τυπώσει ότι είναι tapped. Εντάξει, αλλιώς πηγαίνω και του λέω να πάει και να τυπώσει ότι είναι untapped. Κατάλαβες, έτσι πάνε αυτά. Ε, ωραία, το τελειώσαμε και αυτό εδώ και είναι έτοιμο. Μπορούμε να πάμε να δηλώσουμε πια μία κάρτα. Εντάξει, καλό φαίνεται. Ε, εδώ αυτό το κάρτε δεν μου αρέσει όμως. Αυτό πρέπει να είναι land, έτσι. Γιατί κάναμε υπερφόρδωση στο land και δεν το έχω διορθώσει ούτε εδώ. Συνεπώ και εδώ το διορθώνουμε και νομίζω ότι τώρα πρέπει να είναι εντάξει. Τουλάχιστον να δούμε. Περνάει από το compile, και μετά πάμε να δηλώσουμε δύο κάρτες ακόμα. Μπα. Έχει λίγα ψυχολογικά. Θέλει ένα ερωτηματικό εδώ. Ε, ναι. Για να το δούμε. Ε, ναι. Τέλειωνε. Μπράβο. Ωραία. Ωραία. Άρα από σύνταξη πάμε καλά. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε μια κάρτα η οποία θα είναι land και η οποία θα την πούμε C3. Είναι η τρίτη κάρτα την οποία φτιάχνουμε. Και να φτιάξουμε λίγο τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι αυτό εδώ πέρα είναι το όνομα τη κάρτα. Συνεπώ, τη περνάμε το όνομα τη κάρτα έτσι όπω μου το έχει χώσει. Μετά, πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το χρώμα. Αυτό έχει χρώμα άσπρο. Το επόμενο, το οποίο θα βάλουμε, θα είναι. Ποιο είναι το τρίτο όρισμα, είναι η, Α, η σπανιότητα. Όπω βλέπει εδώ, είναι μαύρο, από αυτό το καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν, εδώ είναι uncommon. Και στη συνέχεια, πηγαίνω και του βάζω και τα καινούργια τα οποία αφορούν το land, το οποίο είναι πρώτον το πόσο μάνα βάζει. Καλά, μπαίνουμε λίγο σε λεπτομέρειε του Magic εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι το μάνα και είναι ένα, οπότε δεν έχει πρόβλημα. Του βάζουμε ένα. Αμέσω μετά, δεύτερο κολοκί θα είναι η περιγραφή. Ε, η περιγραφή είναι αυτό το οποίο βρίσκεται εδώ. Συνεπώ, πηγαίνω και του βάζω ότι είναι ένα basic land, α πούμε. Εντάξει, και έλεγε ε, ότι είναι plains. Ωραία, πάρτε και αυτό να το έχει. Και τελευταίο πράγμα, είναι αν είναι tapped. Ε, στην αρχή θα είναι false αυτό γιατί θα είναι untapped. Εντάξει. Οπότε το έφτιαξα και αυτό εδώ και μετά πηγαίνω και του κάνω ένα σε out σε 3 και τελείωσε η ιστορία. Αυτά που λες όσον αφορά το προγραμματάκι μας. Έτσι, μας έβγαλε και την τελευταία κάρτα τώρα φτιαγμένη και στην ουσία στο πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί ένα παιχνίδι αυτό είναι το υπέδαφος που βρίσκεται από κάτω, καταλαβες μένει η γραφική λειτουργία και μένει βεβαίως και τα αυτούσια γραφικά, γιατί τα γραφικά στα παιχνίδια είναι εξαιρετικά, οπότε λοιπόν και αυτά έχουν τη δική τους φιλοσοφία. Αλλά το κάτω κομμάτι είναι και C++, έτσι, δηλαδή C++ χρησιμοποιείται στην κατασκευή παιχνιδιών κατά κόρον. Τώρα, να προβληματιστούμε και λίγο για ένα θέμα, σε ένα παιχνίδι κάθε παίχτης τραβάει τυχαία 7 κάρτες. Φαντάσου τώρα ότι πηγαίνουμε και φτιάχνουμε μια τράπεζα κάπου καρτών, όπου βάζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά τους και βάζουμε, α πούμε, μια τράπεζα 500 καρτών τι έχουν φτιάξει αυτοί, οπότε το μόνο που μένει είναι κάποιο να τα κωδικοποιήσει όλα αυτά μέσα στο πρόγραμμά του. Μετά, όμω, όταν θα πάμε να φτιάξουμε το παιχνίδι, έτσι, το πραγματικό, στο παιχνίδι κάθε παίχτη τραβάει τυχαία 7 κάρτε, οι οποίε μπορεί να είναι creature, μπορεί να είναι land, μπορεί να είναι και κάτι άλλε κατηγορίε τέλο πάντων. Αλλά το θέμα είναι ότι εμεί θα θέλαμε μετά να φτιάξουμε ένα πραγματικό παιχνίδι και θα θέλαμε να φτιάξουμε ότι ένα παίχτη τραβάει 7 κάρτε και θα θέλαμε έναν εύκολο τρόπο για να αποθηκεύσουμε ότι έχουμε 7 κάρτε πώ μπορούμε να απεικονίσουμε τι κάρτε που έχει τραβήξει ο παίχτη, ε, μπορούμε να το κάνουμε για παράδειγμα με έναν πίνακα 7 θέσεων. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούσαμε να πηγαίναμε και να λέγαμε ότι ξέρει κάτι, έχω, θέλω έναν πίνακα ο οποίο να έχει 7 θέσει και να αποθηκεύω σε αυτόν κάρτε. Δηλαδή, να πάω να του πω, α πούμε, ένα card pin του 7, για παράδειγμα. Κατάλαβε. Αυτό τώρα είναι πολύ όμορφο, αλλά δεν έχει ένα πρόβλημα γιατί αυτό θα αποθηκεύει την πληροφορία βασικών καρτών. Αυτά δηλαδή τα στοιχειώδη πράγματα τα οποία βάλαμε στη βασική κλάση. Δεν θα πηγαίνει να αποθηκεύουμε στα πραγματικά δεδομένα τα οποία είναι ε, ότι κάτι είναι creature ή κάτι είναι land, δηλαδή τι υποκατηγορίε. Και επίση δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να πάμε να πούμε ότι θα πάμε να φτιάξουμε ένα creature, γιατί αυτό εδώ πέρα φτιάχνει ένα πίνακα από 7 creatures. Ναι, αλλά αν στο χέρι σου έχει α πούμε 3 lands και 4 creatures, πώ θα το κάνει, θα φτιάξει 7 μεταβλητέ. Και θα πεις ότι αναλόγως στην περίπτωση. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι το εξή. Ναι, μεν θέλουμε να έχουμε έναν πίνακα 7 καρτών, αλλά από την άλλη μεριά θέλουμε αυτέ οι κάρτε να διαφοροποιούνται ανάλογα με το τι είναι. Δηλαδή, ανάλογα με την κληρονομούμενη κλάση πια. Εντάξει. Και να, εγώ να τι διαχειρίζομαι κεντρικά με έναν πίνακα 7 θέσεων, αλλά από κάτω να μην είναι απλώ κάρτε, να είναι με βάση ξέρεις, αν είναι creature, αν είναι land, δηλαδή με βάση την παραγόμενη κλάση. Ε, ωραία. Αυτό για την ώρα δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, έτσι. Για να απεικονίσουμε το χέρι ενός παίκτη θα επιλέγαμε έναν τρόπο που θα ήταν σίγουρα αντιαισθητικός, 100%. Και για το λόγο αυτό, στο επόμενο μάθημα θα μάθουμε τις εικονικές συναρτήσεις, οι οποίες και τι εικονικέ κλάσει οι οποίε έρχονται να λύσουν αυτό το, πρόγραμμα, το πρόβλημα. Και να μπορούμε πραγματικά να γράφουμε κάτι τέτοιο στη, στο πρόγραμμά μα, αλλά αναλόγω με το τι είναι η κάρτα, να διαφοροποιείται και η λειτουργικότητα. Αυτά όμω θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στο επόμενο μάθημα.